Δηλαδή το κατά ύφη των... Έχουμε 20 λεπτά, καλοί μας φίλοι καλεσμένοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε απόγευμα. Και όλοι εσείς. Καλό απόγευμα. 5 και 2 λεπτά και εικόνες από την πολύπαθη Κωνσταντινούπολη που με τη σημερινή βομβιστική ενέργεια που έχει αιματοκυλήσει την πόλη, οι εικόνες, οι άσχημες εικόνες κάνουν το γύρο όλου του κόσμου. Μία πόλη που έχει ταραχτεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Η μία έκρηξη και η μία βόμβα διαδέχεται την άλλη, αλλά η Κωνσταντινούπολη έχει τόσα πολλά να μοιραστεί, τόσα πολλά να σου μάθει και να σου πει. Ένα ταξίδι εκεί και η πόλη θα σε μαγέψει, θα θες πάντα να επιστρέφεις. Αρώματα, γεύσεις, συνταγές, χρώματα, μελωδίες, όλα τα έχει. Είναι μία πόλη μαγική. Και ευτυχώς εμείς έχουμε ανθρώπους που διατηρούν μνήμες, συνταγές, μυρωδιές, γεύσεις και τους έχουμε και εδώ κοντά μας για να μας κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σας το υποσχεθήκαμε από την αρχή της εκπομπής ότι θα έχουμε πολιτικό γλυκό, ότι θα έχουμε το μικρασιάτικο καταΐφι, όπως το ονομάζουν, και ο Νεφέ λοιπόν. Λοιπόν, και θα πούμε καλό μεσημέρι στον Νίκο Φερετζάκη και στη Ρένα Λιμνιού. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Άγιος Πολύκαρπος. Σωστά. Μέλη και οι δύο. Βέβαια. Και, του δικη... και από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι δύο. Έλκεται καταγωγή από την πόλη. Ναι, εμένα από τη μεριά της μητέρας μου. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου ήταν η γιαγιά μου τα Βουρλά και ο παππούς μου από τον Τζεσμέ. Μάλιστα. Εγώ και οι τέσσερις, και οι δύο παππούδες και οι δύο γιαγιάδες, μικρασιάτες. Δεν γλιτώνεις τίποτα. Δεν γλιτώνω τίποτα. Ήταν από πού? Ήταν από την Πέργαμο παππούς, από τα, ο ένας, ο άλλος από τα Βουρλά, η γιαγιά από τη Σμύρνη και νομίζω από το Αϊβαλί η γιαγιά μου. Ιστορίες σαν παιδιά. Να πω ότι έχουμε τα, οι γιαγιάδες, οι παππούδες έτσι μας κανάκευαν και μας διηγούνταν αυτό που είχαν ζήσει όταν ήταν μικρά. Δηλαδή εμάς μας έβαλαν στη Μικρά Ασία, δηλαδή γνωρίσαμε μέσα από τις διηγήσεις τους πώς περνούσαν τη μέρα τους, τις εργασίες που έκαναν και επίσης προσπαθούμε να το δώσουμε και στα παιδιά μας. Τέλεια. Θα πούμε για το σύλλογο και άλλα. Θέλω να πω ότι σήμερα φτιάχνουμε ένα αμυγός πολιτικό γλυκό, αλλά όσο κοσμοπολίτησα ήταν η Κωνσταντινούπολη, άλλο τόσο ήταν και η αδελφή της η Σμύρνη. Ήταν και οι δύο πόλεις λιμάνια, ήταν και οι δύο πόλεις πολυπολιτισμικές. Αρμένοι, Έλληνες, Οθωμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, συνυπήρχαν και ζούσαν μαζί. Οι εικόνες που βλέπετε είναι από το υπέροχο και από το λιμάνι της Σμύρνης και η ιστορία με αυτό το γλυκό, Νίκο, εσύ το είναι... δοκίμασες πρώτη φορά και μαγεύτηκες. Το δοκίμασα πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη
Και είπα ότι ήταν το καλύτερο γλυκό που έχω φάει μέχρι τώρα. Πρόσφατα ή πριν 2 χρόνια. Και έψαξες να βρεις ποια συνταγή είναι και δοκίμασες, ναι, να το φτιάξεις. Έψαξα να βρω καταρχήν τη συνταγή και αυτό που έμαθα είναι ότι το τυρί παίζει το ρόλο, το οποίο είναι, λέγεται dill. Είναι η ονομασία του, δεν πουλιέται εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς. Είναι ένα προϊόν pop. Είναι ένα γάλα... τυρί έτσι μαστιχωτό, ναι, άσπρο. Από γάλα βουβαλίσιο. Που το αγαπούν πάρα πολύ. Ναι. Και φυσικά το βούτυρο στην Κωνσταντινούπολη που έχουν έτσι βαριά βούτυρα. Καλά, εντάξει, είναι και στα αγγλικά είναι άπιαστα. Ναι, δεν είναι υπάρχουν τα σιροπιαστά. Το ήξερε πριν το δοκιμάσει εκεί? Όχι, δεν το ήξερα. Ούτε το είχε ακούσει. Εγώ το δοκίμασα όταν πήγαμε στην Καπαδοκία, κάνουμε μια εκδρομή. Και εκεί το δοκίμασα και νομίζω ότι ήταν αυθεντικό. Δεν ξέρω, ήταν σαν τη Κωνσταντινούπολη, αλλά ήταν πολύ αγγλικό. Λοιπόν, να πούμε τα υλικά για αυτό το, ναι, ναι, το γλυκάκι που είναι απλά, εύκολα και όντω είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Συγκλονιστικό γλυκό. Ναι, σήμερα εμείς θα το κάνουμε με τυρί κρέμα. Που είναι μια αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε. Ναι, μια παραλλαγή. Δεν έχουμε το ναι, αφού δεν έχουμε τυρί. Το τυρί αυτό. Οπότε έχουμε 300 για το σιρόπι. Να ξεκινήσω για το σιρόπι. Έχουμε 300 γραμμάρια, 200 γραμμάρια νερό και 300 γραμμάρια ζάχαρη και ένα ξυλάκι κανέλας. Και βάζουμε λίγο λιμόνι. Είναι σιροπιαστό γλυκό. Ναι, είναι σιροπιαστό. Είναι από φύλλο κατά ύφη. Ναι, έχουμε ένα πακέτο κατά ύφη, 450 γραμμάρια περίπου. Έχουμε 400 γραμμάρια τυρί κρέμα και έχουμε 150 γραμμάρια βούτυρο και μετά άλλα 75 για το πασπάλισμα από πάνω για το άλυμα. Για το σιρόπι. Ναι. Τέλεια. Φιστίκι. Φιστίκι γίνης, ξέρω να το πω, το οποίο είναι για τον ντεκόρ. Για τον ντεκόρ. Αν δεν το βάλεις όμως, κάνει τη διαφορά. Το φιστίκι γίνης κάνει διαφορά. Δεν καταλαβαίνετε τι μου έχετε κάνει τώρα. Νίκο, πόσες φορές με τα τελευταία 2 χρόνια το έχεις φτιάξει τελικά αυτό το γλυκό? Το έχω φτιάξει πάρα πολλές φορές. Όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη, φίλος μου, του ζητάω αυτό το πράγμα να φέρει το τυρί deal. Το φτιάχνω όποτε μου φέρουν τυρί, φτιάχνω κουνεφέ. Το έχει. Ναι, οργανώσει το έγκλημα και κάνει και το αυθεντικό. Ναι, γιατί αυτό είναι πολύ εύκολο, το φτιάχνει, το βάζει στην κατάψυξη. Οπότε μετά το βγάζει, το ψήνει απλά, το σιροπιάζει, είναι έτοιμο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να προλάβουμε. Ξεκινά με το σιρόπι. Ναι, θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι. Έχουμε βάλει νερό. Να λιώνουμε το βούτυρο, ωστόσο. Εγώ σα διακόπτω για να προλάβει να λιώσει. Ναι, να βάλουμε και το βούτυρο εδώ πέρα να λιώσει. Αυτό δεν ανάβει. Θα το ανάψουμε. Εγώ ανοίγω το κέψι. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει 200 γραμμάρια νερό. Θα βάλουμε 300 γραμμάρια ζάχαρη. Άρα θέλεις ένα δυνατό σιρόπι. Θα βάλουμε ένα ξυλάκι κανέλας, άρωμα. Και θα βάλουμε και λίγο λεμόνι. Θέλεις ένα δυνατό σιρόπι, λοιπόν. Ναι. Θέλεις να το ανακατέψεις με το... Όχι, όχι, δεν το ανακατεύουμε. Το αφήνουμε. Βάζουμε και το κανέλι. Και λιώνει. Έβαλε κανέλι. Το βούτυρο λιώνει. Οπότε εμείς τώρα θα πάμε να κάνουμε το. Να ξέσουμε το κανταΐφι. Τα μαλλιά. Ναι. Να ξεμαλλιάσουμε το κανταΐφι. Χρειάζεται αυτό να το κάνουμε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Για να αν δεν το κάνουμε, υπάρχει περίπτωση ας πούμε, να μας γίνονται κόμπι μέσα, ναι, στο κανταΐφι. Πρέπει να το ξέσουμε το κανταΐφι για να το κάνουμε αφράτο. Γιατί έτσι τώρα είναι. Βλέπετε, είναι. Κολλάει. Οπότε πρέπει να το κάνουμε έτσι να αφρατέψει, που λέμε. Και μετά θα το βουτυρώσουμε. Μυρίζουν εδώ τα βούτυρα, τα τυριά, τα δεν είμαι καλά. Εγώ δεν έχω φάει το αυθεντικό, αλλά και αυτό χάνεις. Που έχω φάει... Και αυτό τώρα που θα κάνουμε δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το αυθεντικό. Το τυρί κάνει τη διαφορά. Ναι. Να πάρω εγώ κάτι, να κάνω λίγο το βουτυράκι. Ποιο να σας πάρω, ναι. Να σας πάρω αυτή. Όχι, όχι, θα το πέτω. Ταξίδια στα μέρη των παππούδων έχετε κάνει? Εγώ δεν έχω κάνει τον παππούδων, έχω πάει όμως στην Καπαδοκία και ένιωσα τόσο οικία, απίστευτα οικία. Μόνο στην Καπαδοκία έχεις πάει? Εγώ έχω πάει μικρά σε... ακόμη παράλληλα, ναι, δεν έχεις επισκεφθεί Κωνσταντινούπολη. Όχι, όχι, δεν το έχω. Είναι τόσο διαφορετική τόπη. Ναι, ναι. Η Κωνσταντινούπολη είναι τόσο ωραία πόλη γιατί δεν είναι μια συνηθισμένη πόλη που ας πούμε πας και βλέπεις αξιοθέατα, είναι και οι μυρωδιές και οι γεύσεις. Αυτό είναι η Κωνσταντινούπολη, αυτό που έχει περισσότερο από κάθε άλλη πόλη είναι η Άβρα, νομίζω εγώ. Και αρχιτεκτονική έχει και είναι τελικά όταν επισκεφθείς εκεί, θα ήθελα να μας δώσετε και εικόνα από Κωνσταντινούπολη και μετά από Σμύρνη. Είναι ότι έχεις λίγο
Τουρκία. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε έτσι και μια προκατάληψη ότι θα είναι αφιλόξενοι, αλλά μας αγαπάνε παντού. Όχι, μας αγαπάνε, πάρα πολύ μας αγαπάνε και μας προσέχουν, οπότε πάμε. Οι μισοί μιλάνε ελληνικά. Μιλάνε ελληνικά, μπορεί να συνεννοηθείς, ναι. Και είναι οικεία όλα. Ό,τι έχεις ακούσει, ειδικά αν έχεις και μια καταγωγή από εκείνο τον τόπο. Νικό, εσύ είσαι παθιασμένος με την μπάλα. Το ότι είσαι παθιασμένος και με τις αλυσμόνιτες πατρίδες και τα ανατολίτικα αγγλικά ήταν αποκάλυψη. Να κλείσω το σιρόπι. Ναι, ναι. Να το χαμηλώσει λίγο. Και το βούτυρο νομίζω. Το κλείσουμε σε ένα λεπτό. Το σιρόπι θέλει πολύ λίγο. Τρία λεπτά. Να κλείσω το σιρόπι. Βούτυρο ή το σιρόπι. Το βούτυρο είναι έτοιμο. Το θέλουμε λιωμένο το βούτυρο. Απλά δεν πρέπει να καίει το βούτυρο γιατί θα κάψουμε το κανταΐφι. Οπότε πρέπει να είναι λίγο χλιαρό. Ωραία, ναι, θα κρυώσει λίγο τώρα, εντάξει. Ανακάτεψε το έτσι να κρυώσει λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, αφράτο, το έχετε ξάνει το πακέτο με το... Βάλεστε εμείς εδώ, να μην έχουμε πολλά. Τώρα θα το σιροπιάσουμε. Ναι, όχι, όχι. Διαλέγεις... Το έχεις αναγάγει σε επιστήμη, έτσι, νομίζω. Βάλεστε στην άκρη. Λοιπόν, διαλέγεις ένα μέρος και το βάζεις σαν βάση. Ναι, αυτό που κάνουμε τώρα, ξέχασα να πω ότι είναι για 4 τα ψάκια τέτοια. Εμείς τώρα θα κάνουμε 2. Και οπότε βάζουμε... ένα πακέτο μακαρόνια και τα υλικά που μας έδωσες. Τι μακαρόνια, πες τέλει μου. Κανταΐφι. Εντάξει, δεν είμαι μόνο. Ένα πακέτο κανταΐφι είναι... Και ένα κοκτέιλ, συγχωρήστε με. Είναι για 4. Για 4 τα ψάκια. Ναι. Ωραία. Είμαστε εντάξει. Ναι, νομίζω. Ωραία. Λοιπόν. Το βουτυρώνουμε, το κατέληξε. Θέλεις να στο κρατάω, θέλεις να βοηθήσω. Θέλει καλό βουτύρωμα, γιατί αυτό θα βοηθήσει να ψηθεί καλά το φύλλο μας. Μπράβο. Και κάνετε και το ίδιο ακριβώς το δεύτερο ταψάκι. Νίκο, η ζάχαρη εδώ δεν έχει λιώσει τελείως το σιρόπι σου. Το αφήνουμε έτσι να γλιώσει. Μετά θα το βάλουμε στο ψυγείο. Όχι. Έχει μείνει λίγο κάτω, βλέπεις. Ωραία, βάλω το λίγο ακόμα. Να πούμε ότι, μια που είπες τώρα για το σιρόπι, ότι το κανταΐφι πρέπει να είναι κρύο και να ρίξουμε το ζεστό το σιρόπι ή το ανάποδο. Mm-hmm. Να είναι ζεστό το κανταΐφι και να ρίξουμε κρύο το σιρόπι. Okay. Εμείς τώρα, επειδή έχουμε κάνει ήδη ένα έτοιμο και έχει κρυώσει, θα ρίξουμε ζεστό το σιρόπι. Okay. Εντάξει, θα το σιροπιάσουμε. Λοιπόν. Ανακάτεμα για να πάει παντού το βουδάκι. Στην πόλη θα συναντήσετε συγκλονιστικά ζαχαροπλαστεία όπως και στη Σμύρνη και σε όλη την Τουρκία. Είναι πεντακάθαρη. Τα περισσότερα εργαστήρια είναι ανοιχτά και βλέπεις την ώρα που παρασκευάζουν. Ναι. Και εντάξει, όλα αυτά τα σιροπιαστά του στα αγγλικά, οι άνθρωποι είναι επιστήμονες. Μπακλαβάδες, τουλούμπες, τα σερμπέτια. Τι ωραία που βουτύρωσε και τι ωραία που έχει απλωθεί. Mm-hmm. Και μυρίζει φοβερά. Λοιπόν, τώρα το πατάμε λίγο, γιατί θα βάλουμε τώρα το τυρί κρέμα και δεν θέλουμε να τρέξει από κάτω. Mm-hmm. Οπότε θα κάνουμε τώρα τη βάση. Αν τυρί κρέμα, εγώ θα το πω τώρα, σιγά μην περιμένει η Φιλαδέλφια από μένα. Βάλουμε τυρί Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Αν δεν θέλουμε να βάλουμε αυτό, μπορούμε, υπάρχει άλλο τυρί που θα βρούμε στην Ελλάδα. Μπορούμε να βάλουμε μοτσαρέλα. Ιταλικό γλυκό, αλλά το βρίσκεις παντού. Ναι, είναι άσπρο κρεμώδες, έτσι. Θέλει ένα ουδέτερο τυρί. Ναι. Να μην είναι αλμυρό, ούτε γλυκό. Να είναι ουδέτερο τυρί και να λιώνει. Αυτό είναι το ζητούμενο εδώ πέρα στο κινεφέ. Ωραία. Να προχωρήσουμε. Θα βάλουμε τώρα την κρέμα. Ναι. Πάλι. Α, το πήρα εγώ το κουτάλι. Δεν πειράζει. Να το, εδώ το έχουμε. Το πλώσουμε, αυτό. Αν δεν σε πειράζει και το θέλεις. Όχι, θα πλώσουμε. Έχω την αίσθηση ότι σ' αρέσει η ζαχαροπλαστική γενικότερα. Μ' αρέσει η ζαχαροπλαστική. Είμαι στο σπίτι, κάνω εγώ τα γλυκά. Και κάνει η γυναίκα μου τα αλμυρά. Ωραία μοιρασιά, μ' αρέσει. Ναι. Είναι τώρα γλυκό αυτό για ποδοσφαιριστή, θα μας τρελάνεις. Αλλά τρέχεις πολύ, βάζεις γκολ, τα κες. Ναι, εντάξει, τα γλυκά όποιος του αρέσει δεν χρειάζεται να ανάγκη να παίζει μπάλα ή... Τρως λίγο, άμα δεν αθλείσαι, τρως λίγο, εντάξει. Το κακό είναι ότι με αυτά τα αγγλικά δεν μπορείς να φας μόνο λίγο. Ναι, εντάξει, αυτό έχει δίκιο εκεί, δεν μπορείς να σε κάποιον θα κάνει εντύπωση εντωμεταξύ που λέμε γλυκό-γλυκό, σιρόπι και από αυτά και εκείνα και βάζουμε τυρί μέσα. Και τώρα το υπόλοιπο το παίρνεις και το σκεπάζεις από πάνω. Ναι, τώρα το σκεπάζουμε. Ωραία.
στον Άγιο Πολύκαρπο, τον πολιτιστικό σύλλογο. Θέλω να μου πει η Ρένα, ποιος μπορεί να έρθει και να συμμετέχει? Όποιος θέλει. Στις δράσεις σας. Ναι, έχουμε, ναι, έχουμε αρχίσει και ανοίγουμε το σύλλογο. Θέλουμε να φέρουμε όλο περισσότερο κόσμο να γνωρίσει την ιστορία μας. Ήταν άλλωστε και ο πρώτος σύλλογος που ιδρύθηκε στο Ηράκλειο το 1982. Το επόμενο βούτυρο. Ναι, ναι, ναι. Που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο κάποιος να έχει καταγωγή. Όχι, όχι, δεν είναι απαραίτητο. Και γι' αυτό και στις δράσεις μας συμμετέχουν και επικρασιάτες. Ναι, και μη, ακριβώς. Και τι δραστηριότητες έχετε, έτσι να τα φρεσκάρουμε, ναι, και να τα έχουμε πούμε. Κοπτική ραπτική, έχουμε παραδοσιακούς χορούς, ψηφιδωτό και εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας. Ναι. Αυτό το ξεκινήσατε, ναι, φέτος. Ναι, φέτος, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Φέρμη. Και θέλουμε να κάνουμε και ακόμα περισσότερες. Για να... Έχετε κάποιο χώρο ή συναντιέστε σε είναι τα γραφεία σας? Ναι, είναι στην Άλμπερτ 45. Είναι ένα διόρροφο ιδιόκτητο κτίριο. Θα αναρωτιέται κάποιος πού είναι αυτός πού ο δρόμος. Είναι. Θα σας πω. Ξεκινάει από το γήπεδο του Εργοτέλη και καταλήγει κάτω στην Ήδη, στην Αγίου Μινά, την πρόκληση Αγίου Μινά. Είναι πολύ εύκολο, είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι ανοιχτός, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει να μας γνωρίσει. Άλλωστε κάθε Τετάρτη είναι ανοιχτός, προσφέρουμε καφέ και κουβέντα, ανταλλάσσουμε γνώμες. Εντάξει. Ωραία. Άρα τα κλείνω αυτά, ε. Αχ, όπου μπει αυτό το βούτυρο, μαγικά κάνει. Καλά, γιατί τι κλειδώνεις στο κουζίνο? Κάτι πατήσαμε, ε. Τι πατήσαμε? Έκρατα μου, Ρένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ξανά βουτυρώνουμε. Τώρα το ραντίζουμε. Αν έχουμε και ένα πινελάκι θα ήταν ακόμα καλύτερα, δεν πειράζει. Το έχουμε. Έχουμε, ναι. Ωραία. Κάνουμε και στο πλάι για να κολλήσει το κανταήφι στο πλάι. Το ένα με το άλλο. Το ένα με το άλλο για να μην μας βγει απ' έξω, είπαμε το... Μπόλικο βουτυράκι να πάει παντού. Όπως είπαμε, τα γλυκά γενικά της Ανατολής είναι πολύ βαριά, αλλά είναι και νόστιμα, έτσι. Και δεν είναι και για κάθε μέρα. Δεν είναι και για κάθε μέρα, εντάξει. Και το ψήνουμε, φαντάζομαι. Και το ψήνουμε. Στους, θέλει φούρνο, σε ποια θερμοκρασία και για πόση ώρα? Θέλει φούρνο στους 160 βαθμούς, 40 με 45 λεπτά. περίπου στο μισάωρο θα το βγάλουμε να το αναποδογυρίσουμε. Άλλο ένα τέταρτο. Και άλλο ένα τέταρτο μετά. Έτοιμο. Πάτε το παίρνω. Θέλετε λοιπόν να το βάλουμε φούρνο? Ναι, φύγει από εκείνη. Ναι. Αλλά εμείς έχουμε έτοιμο. Ναι. Να μας φέρουμε και το παγωτό, να το σερβίρουμε. Και παγωτό φέρετε, θα πάω εγώ να το φέρω. Ταιριάζει απίστευτα. Πιατάκια. Εδώ. Πιατάκια έχουμε εδώ. Λοιπόν, να ξαναπούμε λίγο θερμοκρασία και πόση ώρα το αφήνουμε στο φούρνο. 160 είπαμε. 160 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά συνολικά. Στο μισάωρο το βγάζουμε και το αναποδογυρίζουμε για να ψηθεί για την άλλη μεριά. Τέλεια. Και το χρώμα μας είναι αυτό το υπέροχο χρυσαφί. Το οποίο τώρα θα το σιροπιάσουμε. Ωραία. Είπαμε ότι ή ζεστό θα είναι το κανταήφι και κρύο το σιρόπι ή το ανάποδο. Ωραία, τέλεια. Έχουμε κουτάλες εμείς εδώ. Κουτάλες. Ναι, το... Να, να ωραία, ναι, μια χαρά. Και βάζουμε και το σιροπάκι μας. Και με παγωτό και χωρίς παγωτό είναι... Τι να λέμε τώρα, να γλύψει τα δάχτυλά σου. Αφού φέρατε και παγωτό. Ναι, ναι, μου φαίνεται. Ωραία, θα το σερβίρουμε έτσι. Τι να κάνω εγώ, παιδιά, σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω διατροφή. Θα τη φάω, θα το φάω. Άρα, Νίκο, τι μας κάνεις? Αυτό τώρα πρέπει να το αφήσουμε λίγο 10 λεπτά να κάτσει, αλλά εντάξει, τώρα εμείς για λόγους χρόνου θα το και κόψουμε. Να ρίχνουμε από πάνω πασπαλίζουμε. Ναι, ναι. Να ρίξουμε τώρα και το... Για να έχουν και οι τηλεθεατές μία εικόνα, πιο ολοκληρωμένη. Βεβαίως. Αμέσως παίρνει χρόνο και γεύση. Είναι γλυκάκι σούπερ, είναι ποίημα. Το τρως και κολλάει το στόμα σου και νιώθεις... Έχει λιώσει το τυρί μέσα και αν σας φαίνεται παράξενο γιατί έχει τυρί, ας πούμε, και το άλλο του ακούγεται έτσι λίγο παράξενο, λέει με τυρί γλυκό, τώρα πώς γίνεται? Ναι, καλά, για να το δοκιμάσει ο άλλος που το ακούγεται παράξενο. Ναι, αν το φάτε θα καταλάβετε.
Λοιπόν, συνδυάζεται εννοείται με παγωτό. Δείτε ένα πλάνο και είναι μια συνταγή που τη θυμόμαστε στα κιθαρικά μας, στην κιθαρική μας μνήμη. Την κουβάλισαν οι παππούδες μας από εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά εμείς. Και εμείς ευχαριστούμε. Με το πιο γλυκό τρόπο σας λέμε αντίο και ακολουθεί ενημέρωση. Γωγό Αποστολάκη και Κρήτη σήμερα με το Μάνο Δασκαλάκη. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο στις 3. Να πούμε καλό μεσημέρι. Εσείς να περάσετε. Νικητές έχουμε. Παίρνω έτσι φόρο να τα πω όλα, γιατί έχουμε και νικητές. Ναι, φυσικά. Ουρανόησα λοιπόν για Λεσάκη Χρυσάνθη, η κυρία που κέρδισε το βιβλίο και θα το πάρει από εδώ με την αστυνομική της ταυτότητα από τα στούντιο του Screety TV. Και η κυρία Κυριακή Διαγγελική, α, είναι ονοματή μου από τον Άγιο Νικόλο, θα πάρει και το βιβλίο και το συλλεκτικό δαχτυλίδι, αρκεί να πάει στο βιβλιοπωλείο Αλφαβητάρι που γίνεται σήμερα το βράδυ η παρουσίαση στον Άγιο. Κάτι άλλο. Αλμύρα έχουμε να δούμε. Έχουμε και κάτι άλλο. Φυσικά. Τίνα Δοκιανάκη και Βελιβασάκη με λοιπόν νικήτριες για το τραπέζι στο Αλμύρα. Η κάθε μία θα πάρει ακόμα ένα πρόσωπο, ό,τι θέλει εκείνη, και θα πάει στο Αλμύρα να περάσει τέλεια με τη θάλασσα κάτω στα πόδια της, την κύριο Λεξία. Τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3. Εσείς μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και να κάνετε πράγματα που σας κάνουν να χαμογελάτε.